Λοιπόν, επέστρεψα μετά από μήνες απουσίας, μήνες απουσίας τουλάχιστον από το καμίνι μου. Εδώ πέρα έχω ένα κομμάτι, ατσάλι σε 70, είναι στα 6 χιλιοστά πάχος, μισό μέτρο μήκος και περίπου 5 εκατοστά πλάτος. Δεν είναι ομοιόμορφο γιατί το έχω κόψει στη μέση, ήταν διπλάσιο σε πλάτος. Οπότε δεν είναι το ίδιο αυτή τη στιγμή παντού. Αυτό το σημείο κάνει κυλίτσα μέσα. Τέλος πάντων, ο σκοπός είναι να φτιάξουμε ένα σπαθί. Επειδή σας άρεσε το προηγούμενο βίντεο που έφτιαξε το πρώτο μου σπαθί, πήρε αρκετές προβολές. Οπότε άρεσε στον κόσμο, σε εσάς δηλαδή. Τα βίντεο αυτά ουσιαστικά για εσάς είναι. Για εσάς καθαρά αυτό το βίντεο και για την ευχαρίστηση τη δικιά μου. Και επίσης γίνομαι και καλύτερος στην τέχνη μου κατά κάποιο τρόπο με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω τη φωτιά και τα λέμε σε λίγο. Έχω ξεκινήσει τη μύτη. Κατά κάποιο τρόπο προσπαθώντας σαν να βάλουμε μέσα το υλικό, προς τα μέσα δηλαδή, όχι ακριβώς από πάνω προς τα κάτω. Θα μπορούσα να έχω κόψει υπογωνία τη μύτη και με αυτόν τον τρόπο θα ήταν πιο εύκολη η διαδικασία αυτή που κάνω, αλλά προτιμώ να κουραστώ λίγο παραπάνω και σκονομώντας με αυτόν τον τρόπο ατσάλι. Θέλει προσοχή να μην αναδιπλώσω το μέταλλο κατά λάθος. Το σπαθί θέλω να έχει μια μεταβολή πάχους, όχι φάρδους, πάχους. Λοιπόν, πάω τώρα εδώ στην άκρη του αμμονιού για να τελειοποιήσω το σχήμα της μύτης. Η μύτη στο σπαθί που προσπαθώ να φτιάξω είναι σπαθί περίπου 4ου με 8ου αιώνα ή αλλιώς μπορεί να πούμε εντάξει σπαθί Viking για να έχετε μια εικόνα οπτικά. Σε σχήμα λεπίδας δηλαδή. Αυτά τα σπαθιά είχαν στρογγυλεμένη μύτη, δεν ήταν δηλαδή για να καρφώνει, και αυτόν τον λόγο και προσπαθώ να μην απλώσω να το κάνω μυτερό, προσπαθώ όμορφα και ωραία να κάνει καμπυλωτά και να οδηγηθεί σε μύτη, κάπως όπως είμαστε τώρα. Λοιπόν, τώρα το πάχος είναι 6 χιλιοστά, αλλά το πάχος στη μύτη θέλω να είναι περίπου στα 3, δηλαδή το μισό. Και όσο πάμε να παχαίνουμε, να φτάνουμε δηλαδή 6 περίπου στη λαβή και το υπόλοιπο να είναι 4, 3 κτλ. Άρα εγώ αυτή τη στιγμή πρέπει να λεπτύνω όλη αυτή την περιοχή εδώ πριν συνεχίσω προς τα κάτω. Δηλαδή πρώτα θα λεπτύνω όλο και θα πάρω μήκος έτσι και τα σχετικά. Θα κάνουμε δηλαδή τη μεταβολή πάχους. Γι' αυτό το λόγο και τα σπαθιά είναι καλύτερο να τα σφυριλατούμε παρά να τα κάνουμε αποκοπή, για να μπορούμε να δώσουμε αυτή τη μεταβολή πάχους που είναι ζωτική σημασία στο πώς το σπαθί συμπεριφέρεται στο χέρι. Λοιπόν, τώρα θα δώσουμε μερικές πιο δυνατές σφυριές. Το σημείο δεν σφυριλατώ την κόψη, απλά τη μεταβολή του πάχους. Σημασία έχει το κέντρο. Λοιπόν, προχωράμε στο επόμενο κομμάτι.
μύτη είναι από τα δύσκολα κομμάτια. Εδώ πέρα είναι λίγο πιο εύκολο, οπότε μπορώ να είμαι πιο γρήγορος και πιο, με πιο δύναμη να χτυπάω. Θα συνεχίσω στο τελευταίο κομμάτι. Εδώ δεν θέλουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, θεωρώ ότι είμαστε εντάξει σε πρώτο στάδιο. Το σπαθί είναι σαφίδι βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει το πάχος. Αν βλέπετε, πάμε παχαίνουμε, όσο πάμε προς τα κάτω όλο και παχαίνουμε. Όπως είναι το σωστό. Οπότε είμαστε εντάξει. Θα ξεκινήσω τώρα να φτιάχνω πίσω τη λαβή. Θα κρυώσω τη μύτη. Λοιπόν, θα αρχίσουμε να στρογγυλεύουμε λίγο εδώ. Δεν θα φτιάξω λαβή ιστορική, δηλαδή με ουρά έτσι και τα λοιπά. Θα φτιάξω μοντέρνα λαβή. Λοιπόν, ξεκινήσουμε κάπου εδώ. Και τώρα θα κάνω το ίδιο από την άλλη μεριά. Χρησιμοποιώ λίγο την πένα του σφυριού. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να σφυρλατώ την κόψη. Έχουμε κάνει τη μεταβολή πάχους όπως είπα και πριν. Ξέρω άμα φαίνεται στην κάμερα, είναι πιο λεπτό εδώ και παχαίνει. Τώρα θα ξεκινήσουμε την κόψη και ταυτόχρονα θα συνεχίσω και λίγο μεταβολή πάχους εδώ πάνω. Κρατάμε υπογωνία το σπαθί. Υπογωνία πέφτει και το σφυρί. Άλλη πλευρά τώρα. Πάω τμήμα-τμήμα ουσιαστικά. Λοιπόν, προχωρήσω στο επόμενο κομμάτι τώρα. Όπως είπα, συνεχίζω στο επόμενο τμήμα του σπαθιού. Είμαστε εντάξει, συνεχίζω στη μύτη μπροστά. Κάνω λίγο πιο μυτερή, να δώσω λίγο παραπάνω μήκος. Ελάχιστα και περισσότερο το κάνω για εσάς, για να δείτε λίγο τώρα τη διαδικασία αυτή. Στη μύτη θέλουμε συμμετρία, οπότε πρέπει να κρατάμε υπογωνία το σπαθί. Αυτό είπαμε λίγο μέσα. Λοιπόν, είπαμε από την άλλη πλευρά τώρα και το ίδιο πράγμα, είναι κυκλικές, ωραίες κινήσεις, στο τέλος του αμμονιού.
μπορεί να σας φαίνεται ότι δεν γίνονται πολλά. Δηλαδή, ότι ασχολούμαι ουσιαστικά με ένα τόσο μικρό σημείο τόση πολλή ώρα. Αλλά η μύτη είναι το δυσκολότερο σημείο. Πάντα είναι το δυσκολότερο σημείο. Σε ένα μαχαίρι, σε ένα σπαθί ή οτιδήποτε τέτοιο εργαλείο που έχει μύτη. Εδώ και πάμε μπαμ, μπαμ. Ωραία, η λαβή είναι στην ευθεία. Και τώρα πρέπει να αρχίσω να κάνω τα πάντα να έρθουν ουσιαστικά στην ευθεία της λαβής. Λοιπόν, πρέπει να διορθώσουμε την κοιλιά και να τη διορθώσουμε χτυπώντας εδώ. Όσο το υπόλοιπο είναι στον αέρα. Να φέρουμε τα πάντα στην ευθεία. Ζέστη εδώ να ισιώσει, μετά θα κάνουμε νοραλοποίηση, θα το ζεστάνω δηλαδή και το αφήσω να κρυώσει και στη συνέχεια είμαστε έτοιμοι για αποφή. Ωραία. Ευθείο και όμορφο. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο η σφυριλάτηση τελείωσε. Θα το ζεστάνω, το αφήσω να κρυώσει και στη συνέχεια θα κάνουμε βαφή. Επίσης ξεκινήσαμε μισό μέτρο, ακόμα δεν το έχω μετρήσει, δεν ξέρω που έχουμε φτάσει. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον και θα το μετρήσω στη συνέχεια. Το έχω στη φωτιά, σιγά σιγά να έρθει στη θερμοκρασία που πρέπει. Εδώ έχουμε το δοχείο με το λάδι. Δεν στρώβωσε, είναι μια χαρά. Θα το αφήσω μέσα λίγο να συνεχίσει να κρυώνει. Το κοιτάω. Ελέγχω άμα στράβωσε ή όχι. Εγώ δεν βλέπω να έχει στραβώσει, το βλέπω να είναι μια χαρά. Δεν ξέρω τι δείχνει η κάμερα. Βλέπετε τα χρώματα της επαναφοράς, αυτή τη στιγμή κάνει επαναφορά. Και είμαι στα χρώματα που θέλω, θα το βουτήξω πάλι μέσα. Ουσιαστικά το αφήνω εκεί και σιγά σιγά το κουνάω και όταν δω ότι τα χρώματα είναι τα επιθυμητά το τραβάω. Δεν έχουμε πολύ φως γιατί δει ο ήλιος, είναι 8 η ώρα. Σας υποσχέθηκα πριν φύγω να το μετρήσουμε. Στην αρχή είχαμε ξεκινήσει από μισό μέτρο μπάρα και τώρα βρισκόμαστε, να δούμε, στη μύτη αυτό, 56 και κάτι, όταν τελειώσουμε το τρόχισμα, ουσιαστικά 56. Πήραμε 6 εκατοστά. Σε φάρδος, θα δω τώρα πόσο πήρα, ήτανε γύρω στα 5, σε κάποια σημεία ήταν λιγότερο, να στη μέση ήταν λιγότερο, φαίνεται ότι είναι λίγο λιγότερο, ακόμα και τώρα παρότι προσπάθησα. 5,7,
στο πιο φαρδί εδώ πέρα, 5,4 στο πιο λεπτό, 5,2. Από 5,7 πηγαίνουμε 5,5, 5,2 κλπ. Άρα πήραμε φάρδος. Ένα μικρό update, να δούμε πού βρισκόμαστε. Καθάρισα τις πολλές μαυρίλες. Σουλούποσα λίγο τη λαβή. Διατραγώνησα όσο μπορούσα και τα λοιπά. Με τις κόψεις δεν έχω ασχοληθεί ακόμα. Είναι το επόμενο πράγμα που πρέπει να κάνω, αρχίσω να τροχίζω την κόψη. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο επόμενο στάδιο. Έχω καθαρίσει το σπαθί, έχω κατεβάσει την κόψη. Εκατό νούμερο γυαλόχαρτο στον τροχό. Αυτό το σημείο, αυτό το στάδιο, ας πούμε, γυαλίσματος. Δηλαδή, τώρα θα κάτσω στο χέρι να γυαλίσω το σπαθί και θα κάνουμε τελική ακόνηση και θα βάλω και λαβή από Paracord για να σας το παρουσιάσω όταν το project πλέον ολοκληρωθεί. Επίσης, να ρίξουμε μια ματιά και σε αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι μια παραγγελία που έχω για ρωμαϊκό στυλ, ας πούμε, Gladius, και είναι σχεδόν έτοιμο, σας το δείχνω και αυτό. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος του βίντεο. Αυτό είναι που κατασκευάσαμε μαζί. Αυτό εδώ είναι μια παραγγελία που σας έδειξα και πριν. Απλά την ολοκλήρωσα λίγο παραπάνω και του ρίχνουμε έτσι μια ματιά. Θα φύγει τώρα από τη μέση αυτό. Εδώ επάνω είναι το πρώτο σπαθί που φτιάξαμε μαζί στο κανάλι. Φεύγει και αυτό. Και μένει η τωρινή μας κατασκευή. Τώρα, κάποια χαρακτηριστικά να δώσουμε. Η λαβή είναι 11 εκατοστά. Το πίσω είναι 2,5 εκατοστά. Το πόμελ, ας πούμε. Η λεπίδα είναι 42,5. Συνολικά έχουμε στα 56 εκατοστά. Συνολικό μέγεθος. Το πάχος μεταβάλλεται από 6 εκατοστά στην αρχή σε περίπου 3 και λιγότερο προς τη μύτη. Η μία μεριά η επιφάνεια είναι αυτή εδώ, η άλλη είναι εδώ πέρα. Είναι ακονισμένο πλήρως. Και στη λαβή έχουμε τη λήξη Paracord, δύο στρώματα. Είναι ωραίο αναπαυτικό στο χέρι. Το πλάτος είμαστε στα 5,6 εδώ πέρα, 5,4 περίπου εδώ και 5,2 περίπου εδώ, όσο πάει μικραίνει. Προφανώς το σχήμα το συνολικό δεν δείχνει φτιαγμένο από μηχάνημα, φαίνεται ξεκάθαρο ότι είναι σφυρλατημένο και φαίνεται ξεκάθαρο ότι είναι και στο χέρι. Το νούμερο γυαλόχαρτο που έχω φτάσει είναι 240 νούμερο γυαλόχαρτο νερού στο χέρι, τελικό δηλαδή γυάλισμα, φινίρισμα να το πούμε έτσι. Το κέντρο βάρους του επίσης βρίσκεται κάπου εδώ, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας το δείξω γιατί κρατάω το κινητό που τραβάει στο άλλο χέρι μου, αλλά να με πιστέψετε ότι βρίσκεται κάπου εδώ. Θα προτιμούσε να βρίσκεται πιο πίσω, αλλά φυσικά δεν μπορεί να βρίσκεται πιο πίσω από τη στιγμή όπου δεν έχουμε πόμελ κανονικό εδώ πέρα έξτρα βάρος να προσδίδει και δεν έχουμε και χειροφυλακτήρα μεταλλική ή ξύλινη να προσδίδει έξτρα βάρος και εδώ. Οπότε έχουμε μικρότερη μάζα έτσι εδώ πίσω, οπότε και λογικό είναι να ισορροπεί πιο μπροστά το σπαθί. Όταν δεν υπήρχε αυτή η μεταβολή πάχος, το σπαθί θα ήταν πάρα πολύ πιο βαρύ και στο χέρι θα ήταν απέσια η ισορροπία του. Οπότε έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η σωστή σφυριλάτηση. Κάποιες σφυριές έχουν μείνει. Αυτές οι σφυριές δεν θα φύγουν, εμένα μου αρέσουν.
και αυτό το σπαθί είναι για εσάς, για project δηλαδή στο YouTube, να το βλέπετε, να το δείτε εσείς, και για εμένα, κατά τη συνέπεια, στην προσωπική μου συλλογή δεν είναι παραγγελία, είναι για εμένα. Οπότε δεν με πειράζει, εμένα μου αρέσουν αυτές οι φυλιές. Λοιπόν, το δούμε λίγο ακόμα και με αυτό θα κλείσουμε το βίντεο. Δεν θα κάνω κάποια επίδειξη το πόσο κοφτερό είναι, γιατί το φυλάω επίτηδες να κάνουμε επίδειξη τέτοια ωραία με φρούτα και άλλους στόχους σε μελλοντικό βίντεο. Προσωρινά απλά κρατάτε το λόγο μου ότι είναι ακονισμένο και κοφτερό. Θα προσπαθήσω να ακολουθήσουν και άλλα βίντεο κατασκευής. Ο χρόνος μου είναι λίγο περιορισμένος. Αλλά ναι, αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.